Το σινεμά μας έχει χαρίσει αμέτρητες συγκινητικές στιγμές. Άλλες κλαίμε, άλλες γελάμε, άλλες ερωτευόμαστε, όμως είναι μερικές φορές που βλέπουμε ταινίες για να πάρουμε κίνητρο. Μία σειρά ταινιών που έχουν δώσει κίνητρο σε όλους μας είναι η σειρά ταινιών Rocky. Η πρώτη ταινία Rocky προβλήθηκε το 1976 σε σκηνοθεσία του John Avildsen. Υπήρξε ένας θρίαμβος που έκανε το Σταλόνε παγκοσμίως γνωστό και ήταν υποψήφια για 10 Oscar. Το Rocky απέσπασε τελικά τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ. Ενώ η μουσική του Bill Conti έγινε ένα είδος εθνικού ύμνου. Ακολούθησαν 5 ακόμα ταινίες, στις οποίες ο Rocky γνωρίζει τη δόξα και το θρίαμβο, αλλά και την πτώση. Πάντα όμως με το κεφάλι ψηλά. Πραγματικά, αν ψάχνετε κίνητρο όχι μόνο για γυμναστική, αλλά για να πετύχετε πράγματα στη ζωή σας, δείτε το Rocky και ακούστε και το soundtrack. Σας εγγυώμαι πως το κίνητρό σας θα ανέβει στα ύψη και θα πετύχετε οτιδήποτε θέλετε στη ζωή σας. Αλλά τελικά, πόσα πράγματα ξέρουμε για αυτές τις ταινίες? Πάμε να μάθουμε 10 από αυτά. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σπύρος και αυτό εδώ είναι ένα ακόμα βίντεο της σειράς 10 πράγματα που δεν ήξερες, τα οποία βέβαια αφορούν τον αθλητισμό. Αν δεν έχεις δει προηγούμενα επεισόδια, κάνε ένα κλικ εδώ. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κανάλι μου, όπως και τον εκπτωτικό κωδικό που έχω στο bodystore.gr που μπορείτε να πάρετε με ένα 10% έκπτωση ό,τι συμπληρώματα διατροφής θέλετε από την Gold Touch Nutrition. Στο σημερινό βίντεο έχουμε φιλική συμμετοχή από ένα άλλο κανάλι, ειδικό στις ταινίες, το οποίο είναι το Συνεσυμπόσιο. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε μία μικρή ανάλυση των ταινιών Rocky. Νούμερο 10. Το νοσοκομείο. Πολλές φορές για τις ανάγκες ενός ρόλου έχουμε δει διάφορους ηθοποιούς να κάνουν τρελά πράγματα ώστε να φαίνεται αληθινή μια σκηνή. Όμως ο Σταλόνε το πήγε σε άλλο επίπεδο. Είναι μερικές φορές που αυτά τα τρελά πράγματα γίνονται επικίνδυνα και προκαλούν τραυματισμούς. Κάτι που συνέβη και στις ταινίες Rocky. Στην πρώτη ταινία ο Rocky αναπτύσσει μια πρωτοποριακή προπόνηση χτυπώντας σφάγια. Όπως λέγεται εντός της ταινίας, από τον ίδιο το Rocky, αυτό τον βοηθάει να σκληρύνει και να ρίχνει πιο δυνατές γροθιές. Όμως στην πραγματικότητα αυτή η μέθοδος του προκάλεσε τραυματισμούς στους κόμπους του. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Sly, μέχρι και σήμερα έναν από τους κόμπους του δεν μπορεί να τον δει. Εξαφανίστηκε από το χέρι του. Φανταστείτε το για ένα λεπτό να έχετε εδώ όλους τους κόμπους σας και να μην μπορείτε να δείτε τον έναν. Ο Σταλόνε μπορεί να είχε πληγωθεί στην πρώτη ταινία και κανένας θα περίμενε πως στις επόμενες θα ήταν πιο προσεκτικός. Όμως και πάλι ο Σταλόνε είχε άλλα σχέδια. Στο Rocky 4 είπε στον συμπροταγωνιστή του, Dolph Lundgren, που έπαιζε τον Ιβάν Ντράγκο, να τον χτυπήσει πραγματικά. Όπως θα έκανε δηλαδή ένας αληθινός μαχητής σε έναν αγώνα πυγμαχίας, για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Ο ηθοποιός το έκανε, αλλά είχε τρομερές συνέπειες. Ο ίδιος ο Σταλόνε χρόνια αργότερα δήλωσε πως αυτό ήταν μια κακή ιδέα. Καθώς οι δυο τους παλεύανε, ο Dolph Lundgren έριξε μια δυνατή γροθιά στην καρδιά του Σταλόνε και του κόπηκε η αναπνοή. Ο Σλάι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε αρτηριακή πίεση 260 και έμεινε στην εντατική για 5 ολόκληρες ημέρες. Μάλιστα, η ασφαλιστική είπε στον ίδιο τον Σταλόνε πως δεν θα πληρώσει τίποτα μέχρι να δει το υλικό που έχουν τραβήξει. Μάλλον τελικά η ασφαλιστική δεν πρέπει να τους πλήρωσε. Νούμερο 9. Ο Πόλι. Ένας ρόλος που έχει μείνει στην ιστορία είναι ο Πόλι, ο κουνιάδος του Ρόκι, ο αδερφός της Άντριαν, της γυναίκας του, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αθυρόστομος και στα όρια του αλκοολισμού. Πολλές φορές είναι εκείνες που ζητούσε χάρες από το Ρόκι, τις περισσότερες φορές οικονομικής φύσεως. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον άλλον εκτός από τον ηθοποιό Μπαρτ Γιάνγκ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στην ερμηνεία του. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, όπως ενσαρκώνεται μέσα στην ταινία, δεν έχει καμία σχέση με τον box και γενικότερα με τον αθλητισμό. Όμως τα φαινόμενα απατούν. Ο Τζέραρντ Τομάσο Ντελουίζ, ο οποίος αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Μπαρτ Γιάνγκ, υπήρξε επαγγελματίας πυγμάχος με ένα ρεκόρ 17 νικών και καμία σίτας. Άρχισε να πυγμαχεί όταν υπηρετούσε στο σώμα πεζών αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου εκεί είχε το ρεκόρ 32-2. Ο μάνατζερ του ήταν ο περίφημος Γκας Νταμάτο, ο οποίος προπονούσε τον Μάικ Τάισον. Παρεμπιπτόντως έχω κάνει βίντεο και για τον Μάικ Τάισον, τα fact του οποίου μπορείτε να δείτε εδώ. Νούμερο 8. Ο θάνατος του Ρόκι Μπαλμπόα. Το Rocky 5 ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα από όλες τις ταινίες του franchise. Μάλιστα, πάρα πολλοί fans του Rocky την θεωρούν υποδεέστερη από όλες τις ταινίες. Κάτι που προσωπικά δεν υιοθετώ. Σε αυτή την ταινία βλέπουμε τη μετάβαση από τον Rocky μαχητή στο Rocky προπονητή, καθώς ανοίγει τη σχολή του παλιού του προπονητή, το Mighty Mike's Gym.
Στην συνέχεια προπονεί και καθοδηγεί έναν νεαρό ταλαντούχο πυγμάχο με το όνομα Tommy Gunn, ο οποίος ενσαρκώνεται άψογα από τον αληθινό πυγμάχο βαρέων βαρών, Tommy Morrison. Παρένθεση, αυτός ο πυγμάχος ήταν στην πραγματικότητα πάρα πολύ καλός και έχει μία τραγική ιστορία πίσω του. Η ταινία Rocky 5 βγήκε το 1990. Ο Tommy αποσύρθηκε από την πυγμαχία το 1996, όταν βρέθηκε θετικός στον ιό του HIV. Τον Αύγουστο του 2013, η μητέρα του Morrison ανακοίνωσε ότι ο γιος της ήταν στα τελικά στάδια του AIDS. Τελικά πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους σε ηλικία 44 ετών από σιψεμία. Στο αυθεντικό σενάριο που κατέθεσε ο ίδιος ο Σταλόνε στο στούντιο, σκοτώνεται στην τελική μάχη που γίνεται στους δρόμους από τον Tommy Gunn. Και η Άντριαν βγαίνει και λέει ότι το πνεύμα του Ρόκι θα ζήσει για πάντα. Το στούντιο τελικά παρενεύει, καθώς είπε ότι χαρακτήρες τόσο εμβληματικοί όσο ο Ρόκι Μπαλμπόα δεν πρέπει να πεθάνουν. Σίγουρα όλοι προτιμάμε αυτό το τέλος παρά τον καταθλιπτικό αποχαιρετισμό στο Ρόκι Μπαλμπόα. Τι λέτε, συμφωνείτε μαζί μου? Θα θέλατε να δείτε το άλλο τέλος? Για γράψτε κάτω στα σχόλια. Τώρα που το σκέφτομαι, αν είχε γίνει αυτό, τα Creed δεν θα είχαν βγει ποτέ. Νούμερο 7. Ο κανονικός αγώνας που ενέπνευσε το Σταλόνε. Στις 24 Μαρτίου του 1975, ο Μοχάμεντ Άλι ήρθε αντιμέτωπος με τον Τσακ Βέπνερ. Ο Μοχάμεντ Άλι ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, καθώς όλοι πίστευαν ότι θα βγάλει νοκάουτ τον αντίπαλό του από τους πρώτους γύρους. Όμως ο Τσακ εντυπωσίασε το κοινό και τον Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος μάλιστα τον είχε υποτιμήσει, καθώς δεν προπονήθηκε τόσο σκληρά όπως σε άλλους αγώνες. Ο Τσακ τελικά άντεξε ολόκληρους 15 γύρους απέναντι στο μεγαθύριο Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος τον έβγαλε νοκάουτ στον τελευταίο 15ο γύρο. Παρένθεση, τότε στην επαγγελματική πυγμαχία οι γύροι ήταν 15, μετά άλλαξε και γίναν 12. Μάλιστα, στην διάρκεια του αγώνα, ο Τσακ Βέπνερ έριξε knockdown τον Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος όμως σηκώθηκε. Παιδιά, για να καταλάβετε πόσο εκπληκτικό είναι αυτό, εκείνη την εποχή ο Μοχάμεντ Άλι ήταν κάτι εξωπραγματικό και σπάνια τον βλέπαμε να πέφτει στο ring. Ο Σταλόνε παρακολούθησε εκείνον τον αγώνα και εμπνεύστηκε, καθώς αποφάσισε να μεταφέρει την ίδια δυναμική στον αγώνα μεταξύ Rocky Balboa και Apollo Creed. Μετά τον αγώνα ο Σταλόνε πήγε σπίτι του και ξεκίνησε να γράφει το σενάριο, όπου το τελείωσε μέσα σε 3 ημέρες. Τέλος, έχει βγει μία ταινία με τον πραγματικό Rocky, η οποία λέγεται Chuck και είναι του 2015. Δείτε την. Νούμερο 6. Η οικογένεια Σταλόνε. Το franchise του Rocky με τα βεβαιότητας είναι ένα έργο πάθους για τον ίδιο τον Σταλόνε. Όχι όμως μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του. Μόνο στην πρώτη ταινία υπήρχαν 3 μέλη της οικογένειας που συμμετείχαν στο έργο. Ο πατέρας του είναι ο άνθρωπος που χτυπά το κουδούνι για να ξεκινήσει ένας γύρος. Ο αδερφός του Frank υποδύεται έναν άντρα που τραγουδάει στο δρόμο. Η πρώτη σύζυγός του, Σάσα, ήταν υπεύθυνη για τη φωτογράφηση στιγμιότυπων παραγωγής. Στις επόμενες ταινίες υπήρξαν και άλλες συμμετοχές από την οικογένεια Σταλόνε. Όπως για παράδειγμα στο Rocky 4, όπου η αραβωνιαστικιά του Ιβάν Ντράγκο ήταν η Μπριζίτ Νίλσεν, η οποία στην πραγματικότητα ήταν παντρεμένη με τον Σλάι. Αργότερα στο Rocky 5, τον γιο του Rocky Balboa υποδύεται ο ίδιος ο γιος του Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Σέιτζ, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του σε αυτή την ταινία. Αργότερα το 2012 απεβίωσε από αθυροσκυλήρωση, ένα τραγικό συμβάν και όπως έχει δηλώσει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, δεν μπορεί να το ξεπεράσει και το Rocky 5 είναι ίσως η αγαπημένη του ταινία, καθώς συμμετέχει ο γιος του. Νούμερο 5. Η ιδιωτική προβολή του Μοχάμεντ Άλι. Μερικοί δεν αντιμετωπίζουν πολύ ευγενικά τους ανθρώπους που βασίζουν ένα φανταστικό χαρακτήρα βασισμένο σε αυτούς. Όμως ο Μοχάμεντ Άλι δεν είναι ένας από αυτούς. Αγαπούσε τόσο πολύ το Rocky, όπου διοργάνωσε μια ιδιωτική προβολή του Rocky 2 μαζί με τον κριτικό ταινιών Robert Ebert. Παρακολούθησε τις εναρκτήριες σκηνές του Rocky 2 σιωπηλά, χωρίς να μιλήσει, μέχρι τη σκηνή στην οποία ο Apollo Creed, ο πρωταθλητής βαρέων βαρών, παραδίδει μια τηλεοπτική πρόκληση που έχει σχεδιαστεί για να κοροϊδέψει το Rocky. Τότε ο Μοχάμεντ Άλι σηκώθηκε και είπε: «Αυτός είμαι, εντάξει, ο Apollo μοιάζει με εμένα και εγώ προσβάλλω τον αντίπαλο στη συνέντευξη τύπου, για να τον ξεψυχήσω, αυτός ακριβώς είμαι». Μάλιστα, στο site του κριτικού ταινιών που είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει ανερτημένο ένα ολόκληρο άρθρο με τον Μοχάμεντ Άλι, όπου λέει τη γνώμη του για την ταινία. Αν το box που βλέπουμε και τα συναισθήματα γύρω από αυτό είναι αληθινά. Τέλος, στην τελετή Oscars του 1977, όπου ο Σταλόνε παραλαμβάνει το πρώτο του αγαλματίδιο για την ταινία Rocky, ο Μοχάμεντ Άλι κάνει μια ευνίδια είσοδο και παίζει sparring με τον Σταλόνε. Μάλιστα, αστειευόμενος λέει πως του έκλεψε το σενάριο. Νούμερο 4. Η απόλυση του Hulk Hogan. Ο Hulk Hogan, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες των 80s,
καθώς συμμετείχε στην επαγγελματική πυγμαχία στο WWF, το σημερινό WWE. Το 1982 κυκλοφόρησε η τρίτη ταινία Rocky και ο Hulk Hogan έκανε το μεγάλο άλμα στο σινεμά, αφήνοντας για λίγο τα ring της επαγγελματικής πάλης, ή Cuts όπως το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση βέβαια δεν άρεσε καθόλου στον πρόεδρο του WWF, Vince McMahon, ο οποίος τον απέλησε. Στην ταινία ο Hulk Hogan έπαιξε τον Thunderclips, έναν μαχητή ο οποίος υποτίθεται ότι είναι 2 μέτρα και 14 εκατοστά περίπου. Ο Hogan στην πραγματικότητα είναι 2 μέτρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σκληρός αντίπαλος. Ο Σταλόνε αποκάλυψε πως τα χτυπήματα του Hulk Hogan σε αυτόν ήταν άκρος αληθινά. «Τα πιο σκληρά χτυπήματα που έχω δεχτεί ποτέ έγιναν από αυτόν», είπε ο Σταλόνε σε μια συνέντευξη του στο VH1. Γενικά βλέπουμε ότι ο Σταλόνε δεν περνάγε και τόσο καλά στα γυρίσματα. Νούμερο 3. Τα έσοδα της σειράς ταινιών του Rocky. Το γεγονός ότι ο Rocky ήταν μια τεράστια επιτυχία μάλλον δεν θα σας σοκάρει, καθώς έχουμε 2023 και ακόμα μιλάμε για αυτές τις ταινίες. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αντίκτυπο είχε στην pop κουλτούρα και γενικότερα στο σινεμά. Ολόκληρη σειρά έχει εισπράξει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια από το 1976, όπου προβλήθηκε η πρώτη ταινία Rocky με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο και έσοδα 225 εκατομμύρια. Σίγουρα τα 1,7 δισεκατομμύρια είναι μια ακραία εισπράξη. Όμως, να βάλεις 1 εκατομμύριο και να πάρεις 225 πίσω, αυτό είναι ακραίο. Ζήτω ο Ιταλός επιβίτορας. Νούμερο 2. Το διάσημο τρέξιμο του Rocky. Στην δεύτερη ταινία Rocky υπάρχει μια επιβλητική σκηνή όπου ο Rocky τρέχει σε όλη τη Φιλαδέλφια και κόσμος πίσω του έχει κάνει μια ουρά και τρέχει μαζί του. Σύμφωνα με έναν υπολογισμό του περιοδικού Φιλαδέλφια το 2013, η εμβληματική διαδρομή του Μπαλμπόα στους δρόμους της Φιλαδέλφια, στο Rocky 2, από το σπίτι του μέχρι τα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης, έφτασε συνολικά τα 49,3 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη σκηνή έχει εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο να αρχίσει τη γυμναστική και συγκεκριμένα το τρέξιμο. Μάλιστα στην ταινία φαίνεται ότι είναι αρκετά αποδοτικό, καθώς στο τέλος της, spoiler alert, ο Rocky νικάει τον Apollo Creed. Σίγουρα το να τρέχεις 49,3 χιλιόμετρα είναι μια τρομερή προετοιμασία για έναν πρωταθλητή βαρέων βαρών. Νούμερο 1. Recasting. Μπορεί σήμερα ο Σταλόνε να θεωρείται ως ένας καταξιωμένος ηθοποιός, τότε όταν είχε γράψει το σενάριο για το Rocky ήταν αύγαλτος, δεν τον ήξερε κανένας. Και έτσι το στούντιο ναι μεν ήθελε το σενάριο του, αλλά δεν ήθελε το Σταλόνε να παίξει το Rocky. Οι επιλογές του στούντιο ήταν ανάμεσα στον James Caan, Burt Reynolds και Ryan O'Neill. Η United Artists μάλιστα πρόσφερε στον ίδιο τον Σταλόνε 340.000 δολάρια για το σενάριο του, με όρο να μην πρωταγωνιστήσει ο ίδιος. Όταν ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 1 εκατομμύρια δολάρια, το στούντιο δεν είχε κανέναν λόγο να εμποδίσει τον Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει. Εκτός από το χαρακτήρα του Rocky Balboa, όπου υποτίθεται θα παίζονταν από άλλον ηθοποιό, και ο ρόλος της Adrian ήταν να παιχτεί από άλλη ηθοποιό. Το στούντιο είχε προτείνει για το ρόλο της Adrian την Susan Sarandon. Ο Σταλόνε, όπως και το στούντιο, αποφάσισαν από κοινού πως ήταν υπερβολικά σεξι για αυτό το ρόλο. Η Cher επίσης προτάθηκε για το ρόλο της Adrian. Και η Bette Midler έλαβε το ρόλο, όμως τον απέρριψε. Η Carrie Snodgrass είχε στην πραγματικότητα κερδίσει το ρόλο, μέχρι που ο ατζέντης της ζήτησε υπερβολικά πολλά χρήματα και έτσι απορρίφθηκε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο συνεσυμπόσιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε πολύ λίγο για μία ταινία, το Rocky. Ποια είναι η επαφή σου με το Rocky, πότε το δες πρώτη φορά? Η επαφή μου με το Rocky είναι ότι κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, είδα το Rocky στην τηλεόραση που το έπαιζε. Είναι το πρώτο από τα Rocky που είδες? Όχι. Το πρώτο Rocky που είδα στην τηλεόραση όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός ήταν το Rocky 4 και εξού και έχω μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση με το Rocky 4, παρόλο που πολλοί κόσμος το κοροϊδεύει, είναι αυτό που θυμάμαι πρώτο. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το 4, αλλά προφανώς προτιμώ το 1. Το δικό μου αγαπημένο είναι το Rocky 1, επίσης. Νομίζω το πρώτο που είδα είναι το Rocky 3 και παίζει μετά να δω το Rocky 4 και μετά να δω το Rocky 1. Είναι ένα franchise το οποίο μου αρέσει. Στο σύνολό του, δηλαδή και οι ταινίες που δεν μου δουλεύουν τόσο χαλάλη, γιατί πόσες ταινίες έχει βάλει τώρα, 8 αν πιάσουμε και τα Creed. Είμαι εκεί για όλες, μου αρέσει το σάγκα του Rocky. Μου αρέσει αυτό που συστήνει το Rocky 1, ότι δεν χρειάζεται να κερδίσεις, αρκεί να συγκεντρωθείς κάπου, να δουλέψεις σκληρά για να πετύχεις κάτι. Και εκείνη που με κερδίζει, το πετύχεις. Το πετύχεις δεν είναι να κερδίσεις, είναι τουλάχιστον να πεις ότι το έκανες. Ότι προσπάθησες και έφτασες εκεί που έφτασες. Πάει ενάντια σε αυτά που διδάσκει ο Γιόντα, αλλά δεν πειράζει, είμαστε σε άλλο σύμπαν. Θα πω επίσης ότι εκτιμώ αυτό το franchise, διότι είναι
παράλληλη πορεία με την καλλιτεχνική πορεία του Σταλόνε. Στα 80's όταν ένιωθε, όταν ήταν superstar και ένιωθε ατρόμητος και υπερδυνατός, έβαλε το Rocky να τελειώνει τον ψυχρό πόλεμο, ας πούμε. Όταν ένιωθε ότι καλλιτεχνικά στερεύει, έκανε το Rocky 5, ας πούμε, που έβαλε το Rocky να ξαναπηγαίνει στους δρόμους. Έχει αυτή την ποικιλομορφία, ένα franchise που κατά τα άλλα οι ταινίες το έχουν πολύ συγκεκριμένη δομή, που πάντα με κερδίζει επίσης ο Σταλόνι ηθοποιάρα. Οπότε. Ο Σταλόνι, προσωπικά εγώ, μ' αρέσει και η περίοδος της ύβρεως του, δηλαδή μ' αρέσει και το Cobra εμένα. Όταν ο Σταλόνι ήταν στην ύβρη, εξακολουθούσα να είμαι εκεί, προφανώς με διαφορετικό mindset. Ναι, με διαφορετική σκέψη όσον αφορά το Rocky το πρώτο. Το Rocky το πρώτο είναι προφανώς η κορυφαία στιγμή του Σταλόνε ως δημιουργού, τουλάχιστον ως σεναριογράφου. Είναι ένα τέλειο σενάριο που έγραψε και το κατάφερε να το κάνει αρτιότατο. Είναι μια ταινία που δομικά είναι τέλεια κτλ. Κτλ. Και παραμένει ένα μνημείο στις ταινίες, τις αθλητικές ας το πούμε έτσι, ταινίες, από τα καλύτερα δείγματα του είδους. Έκτοτε ο Σταλόνε πήρε το δικό του δρόμο, αλλά προσωπικό μου βίτσιο, ίσως εγώ μ' αρέσει να τον ακολουθώ σε αυτό το δρόμο, διότι η καριέρα του Σταλόνε έχει ένα ωραίο, μια ωραία άνοδο και πτώση, όχι τόσο ωραία για αυτόν απαραίτητα, αλλά έχει μια φυσική άνοδο και πτώση που ακολουθούν από πίσω τα Rocky και τέλος πάντων μου αρέσει αυτός ο ρυθμός που έχουν τα Rocky και ως franchise το ακολουθώ από την αρχή μέχρι το τέλος μπορώ να πω. Και το Rocky 1 έχει και την πολύ υγιή δόση motivational ας πούμε θεματικής που στον αθλητισμό υπάρχει πάρα πολύ αυτό το motivation γιατί εντάξει πιέζεις το σώμα σου, το οθείς όλο και περισσότερο για να βελτιωθείς και το Rocky 1 είναι η λιγότερο αφελής και πιο αγνή ας πούμε motivational ταινία από όλη την οχταλογία θεωρώ. Και είναι και βρώμικη. Δηλαδή ο Avildsen έχει κάνει πολύ βρώμικη σκηνοθεσία που μου άρεσε πάρα πολύ και δεν ξανάγινε ποτέ. Ακόμα και όταν επέστρεψε ο Avildsen στο 5, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η γκριτήλα, ας πούμε, που του πήγαινε πάρα πολύ του Rocky 1, γιατί έκανε πολύ ωραία αντίθεση με την ελπίδα που σύστηνε το σενάριο του Σταλόνε. Συνολικά, το franchise του Rocky το ακολουθώ και έχει τουλάχιστον μία τέλεια ταινία να καταγράψει. Δεν ξέρω τα Creed αν θα συνεχίσουν μέχρι να το ξεφτυλίσουν. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν ξεφτυλίσει, αλλά στα όρια είναι. Σε μερικές εβδομάδες ή μήνες γίνει το 3. Okay. Οπότε ναι. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Πίσω σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά για τη συμμετοχή τους και την όμορφη ανάλυση που μας κάνανε. Οι ταινίες Rocky έχουν αφήσει το στίγμα τους και στο σινεμά αλλά και στην καρδιά όλων μας. Καθώς μας έχουν μάθει από μικρή ηλικία πως αν δουλέψουμε για τα όνειρά μας, μπορούμε να τα πετύχουμε. Ένα σημαντικό μάθημα που μας δίνει το Rocky είναι πως δεν έχει σημασία η νίκη, αλλά η προσπάθεια και οι εμπειρίες που θα κερδίσεις για να φτάσεις σε αυτή. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, δείχτε το παντώντας το κουμπί του like. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Καμπανάκι από δίπλα για να βλέπετε πρώτη επόμενα μου βίντεο. Επίσης, κάτω στα σχόλια, πείτε μου ποιο fact σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Και τέλος, αν έχετε κάποια φιλαράκια που ασχολούνται με το fitness ή τους αρέσει το Rocky, κάντε και μια κοινοποίηση. Ήμουνα ο Σπύρος, αυτή εδώ η εκπομπή ήταν για τα 10 πράγματα που δεν ξέραμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, αλλά προπάντων. Rookie's mode on!